Σήμερα έχουμε για κύρωση δύο διεθνείς συμφωνίες που αφορούν γενικά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, μία με τη Ρωσική Ομοσπονδία και μία με το κράτος του Ισραήλ και μία με τη Βουλγαρία που αφορά στοιχεία διασυνοριακού ελέγχου. Είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και έχει προτείνει και έχει στηρίξει μέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, που βάζουν φραγμό στη διακίνηση ανθρώπων και ανθρωπίνων οργάνων, στην εκμετάλλευση της πορνείας. Έχει τοποθετηθεί κατά των ναρκοκυκλωμάτων, της παρασκευής και διακίνησης ναρκωτικών. Έχει καταδικάσει την εκμετάλλευση προσφύγων και μεταναστών. Και μέσα από αυτά και άλλα πολλά προβλήματα, το κόμμα μας έχει αναδείξει την ουσία αυτής της πλευράς της καπιταλιστικής ζούγκλας. Δηλαδή, ότι η φτώχεια, η ανεργία, το οργανωμένο έγκλημα, το λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών και καυσίμων, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η εμπορία ανθρώπων και η πορνεία είναι φαινόμενα απολύτως σύμφυτα με τον καπιταλισμό. Πηγάζουν από τον ίδιο τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, όπου κυρίαρχος κανόνας και νόμος είναι το κυνήγι του κέρδους για τους μονοπωλιακούς ομίλους για το κεφάλαιο. Επί της ουσίας, όλα αυτά συνιστούν από καιρό πριν επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δραστηριότητες που καλύπτονται μέσα από εμπλοκή κρατών, κυβερνήσεων, υπηρεσιών ασφάλειας. Υπάρχει πλέον ολόκληρη σειρά αποκαλύψεων που αποδεικνύει αυτές τις εμπλοκές. Με δύο λόγια, είναι τομείς κερδοφορίας μεγάλων συμφερόντων που όμως μένουν στο απειρόβλητο. Η σαπίλα του συστήματος έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο και αυτό γεννάει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που δεν αντιμετωπίζεται με ορισμένα πυροσβεστικού τύπου μέτρα. Η αποθέωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του κέρδους, οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί μέσα στους οποίους χρησιμοποιούνται και τέτοιου είδους εγκληματικά κυκλώματα γεννούν, ανακυκλώνουν, δημιουργούν νέους εγκληματικούς μηχανισμούς που όμως μένουν στο σκοτάδι για πολλά χρόνια. Είναι προκλητικό και συνάμα παραπλανητικό να απευθύνεστε δήθεν στο λαό παρουσιάζοντας και ενοχοποιώντας ταυτόχρονα σαν αιτίες του διασυνοριακού εγκλήματος και της διακίνησης ανθρώπων και ναρκωτικών τις σημαντικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής Χερσονήσου. Η διατύπωση είναι δική σας. Αυτές δηλαδή τις γεωπολιτικές ανακαταστάσεις που δήθεν ενοχοποιείται για τη ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Ποιοι άραγε προκάλεσαν αυτές και γιατί? Το γνωρίζουν ακόμα και οι πέτρες. Είναι απόρρια των επεμβάσεων των συμμάχων σας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Γαλλίας και της Γερμανίας. Στόχος αυτών των βίαιων αιματηρών επεμβάσεων δεν ήταν άλλος από την ένταξη αυτών των χωρών στη σφαίρα επιρροής τους. Σε αυτή ακριβώς τη βία συμμετείχαν πολύμορφα και οι ελληνικές κυβερνήσεις και του Πασόκ Κινάλ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει στο λαό καμιά αμφιβολία γι' αυτό? Απολύτως καμία. Όμως σήμερα, ανενδίαστα, αντί να απολογηθείτε για τη βία, τους σκοτωμούς, τους ξεριζωμούς, εκμεταλλεύεστε τα δίσωσμα από νερά τους. Οι συμβάσεις που έρχονται σήμερα στη Βουλή και οι προβλέψεις τους όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν την ουσία, πολύ περισσότερο την κρύβουν, εμπεριέχοντας επιπλέον πολύ επικίνδυνες διατάξεις. Όσον αφορά τη συμφωνία με την Ρωσία για την καταπολέμηση του εγκλήματος, όπως τη βαφτίζετε, είναι ιδιαίτερα εμφανής η πρόθεσή σας να προωθήσετε αντιλαϊκές λύσεις. Για παράδειγμα, στο άρθρο 2, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τις προτάσεις σας, αναφέρεστε στην αντιμετώπιση εξτρεμιστικών και τρομοκρατικών οργανώσεων και αντίστοιχων ενεργειών. Στην ουσία τι κάνετε? Νομιμοποιείτε τους τρομονόμους, αυτούς που η ερμηνεία τους, άρα και η εφαρμογή τους, μπορούν να εφαρμοστούν ποικιλοτρόπως, να γίνουν δηλαδή λάστιχο. Πάντα όμως με ένα στόχο, την ευκαιριακή
εργαλειοποίησή τους κατά του λαϊκού κινήματος και την πάλη τους εναντίον της πολιτικής δράσης των αστικών κρατών, για να ανοίγει ο δρόμος εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής για να δικαιολογούνται οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί. Στο ίδιο επίσης άρθρο, το δεύτερο, προβλέπεται συνεργασία για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η αναφορά αυτή συνδέεται άμεσα με το προηγούμενο. Για ποιο πράγμα άραγε μιλάτε? Πώς δηλαδή σε συνεργασία με το ρωσικό κράτος και τις ειδικές υπηρεσίες θα γίνεται παρέμβαση όποτε κρίνουν στο θέμα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας? Όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα ζητήματα. Χωρούν απεριόριστες ερμηνείες. Κρύβουν κινδύνους για το λαό μας και τους άλλους λαούς. Πολύ εύκολα μπορούν να στραφούν κατά αγωνιστών που αντιτάσσονται σε αντιλαϊκά σχέδια και πολιτικές. Και έχουμε παραδείγματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία και το Ισραήλ. Όσον αφορά την αντίστοιχη συμφωνία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, είναι μια συμφωνία που ξεπλένει απροκάλυπτα το δολοφονικό ρόλο αυτού του κράτους κατά του Παλαιστινιακού λαού και των λαών της περιοχής, αλλά και του ίδιου του Ισραηλικού λαού και της πάλης του. Είναι μια συμφωνία που κινείται στο πλαίσιο της προωθούμενης αναβάθμισης των πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών σχέσεων με την εγκληματική μηχανή του Ισραηλινού κράτους. Ενός κράτους που δεν έχει τον παραμικρό ενδιασμό να σκοτώνει ακόμα και μικρά παιδιά και ηλικιωμένους που παλεύουν κατά της κατοχής, που παλεύουν για να έχουν πατρίδα. Ενός κράτους που φυλακίζει χιλιάδες αγωνιστές, βομβαρδίζει άλλες χώρες, καταπατά βάναυσα πλειάδα διεθνών συνθήκων. Ενός κράτους που προκλητικά χρησιμοποιεί βόμβες αμερικανικής κατασκευής, κατακαίγοντας αποδεδειγμένα τους Παλαιστίνιους ζωντανούς μέσα στις ίδιες τους τις πόλεις, ραντίζοντάς τους με λευκό φωσφόρο, και ας το απαγορεύει το πρωτόκολλο 3 της Σύμβασης της Γενέβης του 1980. Η διεθνής ευαισθησία απέναντι σε αυτά τα αισχρά εγκλήματα περισσεύει μαζί και η δική σας. Κι όμως αυτό το κράτος με τις φρικαλαιότητες του, τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, χθες και σήμερα στηρίζουν φανατικά, διαμορφώνοντας μέσα από αυτή τη στήριξη βασικούς άξονες της συμφωνίας που μας φέρνεται σήμερα για ψήφιση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν τρέφει από τα πάντες. Λέμε ξεκάθαρα, η αιτία που γεννά και αναπαράγει τις αιτίες εγκληματικότητας είναι ο καπιταλισμός. Άρα και τα πολιτικά κόμματα που τον στηρίζουν είναι ακατάλληλα για να τον καταπολεμήσουν. Καθήκον των εργαζομένων είναι η συλλογική δράση για την ανατροπή αυτού του κοινωνικο-οικονομικού συσχηματισμού, για την εγκαθίδρυση του κομμουνισμού. Και όπως είπε και ο Λένιν, ξέρουμε πως η ριζική κοινωνική αιτία των εκτρόπων που αποτελούν παράβαση των κανόνων συμβίωσης είναι η εκμετάλλευση των μαζών, η φτώχεια και η εξαθλίωσή τους. Με την εξάλληψη αυτής της βασικής αιτίας, τα έκτροπα θα αρχίσουν αναπόφευκτα να απονεκρώνονται. Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει και τις δύο αυτές συμφωνίες. Όσον αφορά τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, θεωρούμε ότι η προσκύρωση συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, εκτός των άλλων, έχει σαν στόχο να προετοιμάσει το έδαφος, να διαμορφώσει κατά κάποιο τρόπο τις προϋποθέσεις για την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας στο λεγόμενο κεκτημένο της Σέγγεν, με το οποίο διαφωνούμε και για το οποίο επανειλημμένως έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας. Ως γνωστόν, η Βουλγαρία με τη Ρουμανία και την Κροατία δεν αποτελούν μέρος της ζώνης Σέγγεν. Δεν υποτιμάμε σε καμιά περίπτωση την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των χωρών σχετικά με τον διασυνοριακό έλεγχο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Όμως θεωρούμε ότι ειδικά στις σημερινές συνθήκες, στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με όση χρυσόσκονη κι αν την πασπαλίσετε,
δήθεν ότι συγκροτεί ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αναφέρεται στο σχετικό σχέδιο που κυρώνουμε σήμερα. Και αυτή η συνεργασία είναι υποταγμένη σε αυτό που ονομάζουμε εμείς αντιτρομοκρατικά, αντιμεταναστευτικά δόγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στο παρελθόν αξιοποιήθηκαν για προληπτικούς πολέμους για το χτύπημα των λαϊκών κινημάτων. Κατά συνέπεια, καταψηφίζουμε αυτή τη συμφωνία, η οποία έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει τη λεγόμενη παράνομη μετανάστευση, που στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε έναν ανηλαιή διωγμό προσφύγων μεταναστών. Μετατρέπει αφενός τις χώρες σε κυνηγούς μεταναστών και προσφύγων και αφετέρου σε χώρους στρατοπέδων συγκέντρωσης. Γι' αυτό το λόγο θα καταψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ.